Εδώ και 1,5 μήνα, μετά από 19 μήνες πανδημίας στο χώρο της παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, συνυπάρχουν μέσα στην ίδια κλινική παιδιατρική, παιδοχειρουργική και μονάδα COVID παιδιών, δηλαδή 3-1, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση τουλάχιστον κατά το ίμιση των διαθέσιμων κλινών και των δύο κλινικών, οι οποίες προφανώς δεν επαρκούν. Το πρόβλημα αυτό όμως έχει οξυνθεί με την αύξηση των νοσηλευόμενων παιδιών μετά το άνοιγμα των σχολείων, το πρόσφατο άνοιγμα, που έχει ως συνέπειες ακόμα και την νοσηλεία παιδιών στο διάδρομο. Παράλληλα προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι μετάδοσης μικροβίων από την συνοσηλεία παιδιών με λοιμώξεις, με παιδιά που διανύουν την άμεση μεταγχειρητική περίοδο στην ίδια κλινική από κοινό νοσηλευτικό προσωπικό. Η ανεπάρκεια χώρου προφανώς κάνει δυσχερέστερη και την απομόνωση των ανοσοκατασταλμένων και παιδιών που χρήζουν αποθεραπείες μετά από νοσηλεία στην ΜΕΘ παιδών, ενώ η ανάγκη παρουσίας του γονιού ή άλλου συνοδού για τη φροντίδα των παιδιών επιτείνει τις συνθήκες συνοστισμού παιδιών, γονιών, παιδιάτρων, παιδοχειρουργών, νοσηλευτριών και ούτω καθεξής σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, πολλαπλασιάζοντας την πιθανότητα ενδονοσοκομιακής διασποράς, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας που διανύουμε. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται και από την ύπαρξη κοινού ιατρικού προσωπικού για την περίθαλψη COVID και no-COVID παιδιών, τόσο στα ΤΕΠ όσο και στην κλινική. Μάλιστα, εξαιτίας της έλλειψης χωριστού παιδιατρικού ΤΕΠ COVID, τα ύποπτα κρούσματα παιδιών εξετάζονται στο ΤΕΠ COVID ενηλίκων από το παιδίατρο που εφημερεύει στο παιδιατρικό ΤΕΠ. Τα προβλήματα στη λειτουργία της παιδιατρικής θα επιδεινωθούν, ήδη φαίνεται αυτό, με την αποχώρηση 3 ειδικευμένων γιατρών εντός των επόμενων 8 μηνών. 2 συνταξιοδοτούνται, διευθυντές ΕΣΥ, και ετοιμάζεται η λήξη της σύμβασης μιας επικουρικής παιδιάτρου, ενώ μια επιμελήτρια απουσιάζει ήδη με άδεια κοίησης. Η δυσχέρεια στην εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς νοσηλείας των παιδιών λόγω της συγχώνευσης των δύο κλινικών, την οποία έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές το Επιστημονικό Συμβούλιο, έχει γνωστοποιηθεί από το Μάιο του 20 στη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, χωρίς να έχει δοθεί ακόμα λύση. Για άλλη μια φορά έρχονται στην επιφάνεια τα προβλήματα από την διαχρονικά ελλειπή κρατική χρηματοδότηση της υγείας. Η υγεία λοιπόν και η ασφάλεια των ασθενών, όσο και η δωρεάν παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, υποβιβάζεται, κύριε Υπουργέ, μπροστά στην προσπάθεια εξοικονόμησης δαπανών. Γι' αυτό το λόγο σας ρωτάμε, σε ποιες επίγουσες ενέργειες με χρονοδιάγραμμα θα προχωρήσει η κυβέρνηση για την άμεση κατάργηση της συγχώνευσης και το διαχωρισμό της παιδιατρικής από την παιδοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ, την επαναφορά της λειτουργίας της παιδιατρικής και παιδοχειρουργικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ με την αύξηση των κλινών νοσηλείας, καθώς και την άμεση προκήρυξη θέσεων μόνιμων ειδικευμένων παιδιάτρων και μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς οι δύο κλινικές με ανάλογη πρόβλεψη για τα COVID περιστατικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Σιδηχάκη. Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Κύριε Βουλευτά, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συγχώνευση κλινικών στην οποία αναφέρεται. Υπάρχει αναπροσαρμογή ναι των κλινών και εσωτερικές μετακινήσεις λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επέφερε η πανδημία. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πανδημία επέφερε αναπροσαρμογές όχι μόνο στο ΕΣΥ αλλά και παγκοσμίως, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει εξοικονόμηση και κλινών και ανθρώπινου δυναμικού για να διαχειριστούν τα περιστατικά COVID τα οποία δεν υπήρχαν πριν την πανδημία και προφανέστατα επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το σύστημα. Στο συγκεκριμένο στο οποίο αναφέρετε, θα ήθελα να σας αναφερθώ στις πληρότητες, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα όπως το παρουσιάζετε. Κατά το 2020 ήταν 30 κλίνες και είχαν ποσοστό πληρότητας στην παιδιατρική κλινική αναφέρομαι, 41,4%,
και το 2021 στο δεκάμηνο το ποσοστό πληρωτές είναι 49,7%. Άρα δεν υπάρχει επιβάρυνση κλινών, ενώ αντίστοιχα στην παιδοχειρουργική κλινική τα ποσοστά ήταν 63% για το 20 και 72% για το 21. Συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα κλινών και εξυπηρετούνται. Στους υπηρετούντες υπάρχουν 19 οργανικές θέσεις και υπηρετούν σε αυτές 17 αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα, αναφορικώς με τις προκηρύξεις στις οποίες αναφέρεστε, με την προκήρυξη ΑΣΕΠ του 2019 ήταν προκήρυξη για 31 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχουν προσληφθεί οι επιτυχώντες. Στην προκήρυξη 6Κ του 2020 προβλεπόταν 22 θέσεις. Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων βρίσκεται στο ΑΣΕΠ σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί θα γίνουν και προσλήψεις, έχουν δεσμευτεί οι θέσεις. Εγκρίθηκε αίτημα για πλήρωση 521 θέσεων ακόμα τακτικού προσωπικού, από τις οποίες οι 19 προβλέπεται για την κάλυψη των θέσεων στο ΠΑΓΝΗ και έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχώντων. Και αναμένεται και η πρόσληψη των 910 θέσεων λοιπού προσωπικού, που είναι η προκήρυξη που θα βγει εντός του 2021, καθώς επίσης και οι 4.000 του νοσηλευτικού προσωπικού, που και αυτή είναι να βγει μέσα στο 2021, και αντιστοίχως εκεί πέρα έχει κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις στο ΠΑΓΝΗ. Συνεπώς, στη βάση του ερωτήματός σας δεν αναφερόμαστε σε συγχώνευση, υπάρχει πραγματικά αναπροσαρμογή κλινών όπως σας την περιέγραψα λόγω της πανδημίας, αλλά όπως βλέπετε και από τις πληρότητες δεν έχει διαταραχθεί η λειτουργία ούτε της παιδιατρικής ούτε της παιδοχειρουργικής, εξυπηρετούνται τα περιστατικά και αναφορικώς με το προσωπικό παραπέμπω στα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα και τα οποία δείχνουν ότι όσες αιτήσεις έχουν γίνει καλύπτονται και παράλληλα υπάρχει η διαδικασία να καλυφθούν από το ΑΣΕΠ οι υπόλοιπες θέσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο κύριος Συντιχάκης για τη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, όταν κάνουμε κουβέντα θα κάνουμε επί της ουσίας κουβέντα. Δεν θα παίζουμε με τις λέξεις. Τι θα πει αναπροσαρμογή? Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δηλαδή, αναπροσαρμόζω κάτι, το κρατάω μήνες ολόκληρους, άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει συγχώνευση ή πιθανή συγχώνευση και με τη βούλα μετά από λίγο χρονικό διάστημα? Ακούστε να σας πω. Αυτό που έχει γίνει, γιατί μιλάμε το 3-1, έτσι, μιλάμε παιδιατρική, παιδοχειρουργική, COVID. 3, όχι 1. Λοιπόν, δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη καταρχήν του Επιστημονικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Παιδιατρικής. Το ξέρετε? Υποθέτω το ξέρετε. Υποθέτω ότι το ξέρετε, γιατί υπάρχουν αποφάσεις για αυτά. Υπάρχουν επιστολές. Αντιθέτως και οι δύο τεκμηριώνουν επιστημονικά την ανάγκη άμεσης απόδοσης του χώρου στην παιδιατρική κλινική. Υπήρξε δέσμευση της 7ης, είπε, για προσωρινή συνύπαρξη παιδιατρικής και παιδοχειρουργικής και μονάδας COVID παιδιών. Αλλά όταν είναι 20 μήνες τώρα, 19-20 μήνες αυτή η ιστορία, τότε δεν αποδεικνύεται αυτό που σας λέω, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και επικαλείστε τόσο εσείς, όσο και η κυρία Μπορμπουδάκη, η διοικήτρια της 7ης, είπε, για να δικαιολογήσετε τη συστέγαση των δύο κλινικών, ότι η παιδιατρική έχει πληρότητα χαμηλή, ποσοστιαία πληρότητα, περίπου στο 40%. Άρα σηκώνει, να το πω έτσι, η μεταφορά της παιδοχειρουργικής και της μονάδας COVID. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να λειτουργήσουν με όρους ξενοδοχείου? Τι είναι τα νοσοκομεία, ξενοδοχεία είναι? Αυτό είναι το κριτήριο? Επίσης λέτε ότι η παιδιατρική θα επανέλθει στο προ-COVID καθεστώς εφόσον έρθει προσωπικό. Μα ήδη έπρεπε να είχατε προσλάβει προσωπικό. Και εδώ δεν προσλαμβάνετε. Εδώ με πρόσχημα τους ανεμβολίας τους και τις αναστολές έχετε πετάξει έξω κάτι χιλιάδες υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει, λέει, να ζυμώσει, μήνες και χρόνια κοσκινίζει. Πρόκειται για μια αντιεπιστημονική και επικίνδυνη απόφαση της 7ης, είπε, την οποία την υπερασπίζεστε σήμερα και εσείς, γιατί προφανώς είναι κυβερνητική εντολή. Υπηρετείτε την κατεύθυνση
για συγχωνεύσεις κλινικών στο όνομα κόστους ωφέλους για να υπηρετηθεί το νέο ΕΣΥ και το λεγόμενο ευρωπαϊκό κατεστημένο, ένας διαχρονικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημιωμένους ποιους, τους ασθενείς, τους υγειονομικούς, συνολικά το λαό. Αυτό είναι το νέο ΕΣΥ και το ευρωπαϊκό κατεστημένο, το ευρωπαϊκό κεχτημένο, κατεστημένο, πέστε το όπως θέλετε, συνδείξη κλινικών, αγνοώντας σκόπιμα ότι η λειτουργία ενός νοσοκομείου είναι σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό στελέχωσής του. Αυτοδιοικούμενο σύστημα που θα λογοδοτεί ανάλογα με τα κέρδη και τις ζημιές που θα έχει. Μείωση όμως των μονάδων σημαίνει λιγότερα διαθέσιμα κρεβάτια. Όπως αντίστοιχα κάνει και η κυβέρνηση και στον χώρο της παιδείας. Συγχωνεύει σχολεία, συμπτύσσει τμήματα και συγχωνεύει σχολεία, άρα τι σημαίνει αυτό, λιγότερη εκπαιδευτική. Σημαίνει δημόσιες μονάδες λειτουργούσες ως επιχειρηματικές μονάδες υγείας που θα πουλούν υπηρεσίες σε ασθενείς, πελάτες και σε ασφαλιστικά ταμεία για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία τους. Σημαίνει διαφοροποίηση ανάμεσα στις μονάδες υγείας πρόνοιας ως προς την ανάπτυξη τμήματων και υπηρεσιών ανάλογα με το ύψος των εσόδων από την πόλη των εργασιών τους. Σημαίνει περισσότερες ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Για το ΚΚΕ, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, για το ΚΚΕ η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Δεν κινείται στη λογική κόστους ωφέλους, δεν κινείται στη λογική της πληρότητας των ξενοδοχείων και ξεκινάμε από μια λογική που λέει ότι είναι υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει δωρεάν, πλήρη και απρόσκοπτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε όλους με πλήρη κρατική χρηματοδότηση όλων των δημόσιων δομών του συστήματος υγείας, να ενισχύσει τις κλίνες, να ενισχύσει τις κλινικές με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτά ζητάνε και κλείνοντας να πω, επαναφέρω, θα προχωρήσετε στην άμεση κατάργηση της συγχώνευσης και πότε, χρονοδιάγραμμα, να μας πείτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να επανέλθει η λειτουργία της παιδιατρικής και της παιδοχειρικής κλινικής με αύξηση των κλινών νοσηλείας. Αυτά είναι 2-3 ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα, σε αυτά απαντήστε.